Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις των γεγονότων. Ηλεκτρονικά και αυθημερών θα πραγματοποιείται αδειοδότηση των επιχειρήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη τύπου με θέμα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. Τόνισε ακόμη ότι ο σχετικός νόμος θα έχει ψηφιστεί έως τις αρχές Απριλίου του 2014. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Ταϊκούρας αποσαφήνισε σήμερα ότι οι προκαταβολές συντάξεων χορηγούνται κανονικά, απαντώντας σε δημοσίευμα το οποίο έκανε λόγο για καθυστέρηση της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής σύνταξης, ούτως ώστε το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι υψηλότερο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η προκαταβολή σύνταξης τον Φεβρουάριο καταβλήθηκε σε 15.500 περίπου υπαλλήλους του Δημοσίου στις 10 Φεβρουαρίου. Η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης εντός του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους έχει περιοριστεί σε 2 με 3 μήνες. Για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σε 4 με 5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ειδικών κατηγοριών. Οι φορολογούμενοι με μεταβολές στην περιουσική τους κατάσταση εντός της προηγούμενης χρονιάς θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά από σήμερα και έως τις 30 Μαΐου έντυπο στοιχείων ακινήτων Ε9. Βάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία θα υπολογιστεί για τους φορολογούμενους ο ενιαίος φόρος ακινήτων, καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος στην περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο ενιαίος φόρος ακινήτων επιβάλλεται φέτος για πρώτη φορά και θα καταβληθεί στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την άμεση υλοποίηση 3 νέων προγραμμάτων απασχόλησης που προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας για 27.700 περίπου ανέργους κόστους σχεδόν 150 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα συγκεκριμένα στοχευμένα προγράμματα αφορούν την απασχόληση των ανέργων σε εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας που εξήγηλε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά προβλέπεται για την Κομοδινή αύριο Τρίτη 18 Φεβρουαρίου με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με συννεφιασμένο ουρανό, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 12 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε άπνοια. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα Δευτέρα στην πόλη της Κομοδίνης είναι της Δουλγεράκη Σοφίας στην οδό Δημοτικού Σταδίου K10 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531-08399 και το φαρμακείο της Μπανιά Αλεξάνδρας στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531-073-372. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μοΐδου Σύρμος στην οδό Δημοτικής Αγοράς 33 και 34 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2531-027. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.